Έχουμε μαζί μας τον μετεωρολογικό λειτουργό. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι να περιμένουμε, κύριε Χατζηγεωργίου? Κυρίως έθιμος ο καιρός μας σήμερα και αύριο, μόνο λίγες αυξημένες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ορεινά. Με τη θερμοκρασία μας να ανεβαίνει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, 31 στα παράλια και 29 στα ψηλότερα ορεινά για αύριο. Ενώ την Τετάρτη περιμένουμε τη θερμοκρασία να ανεβεί πάνω από 40 ή και 41 βαθμούς και να παραμένει πάνω από τους 40 την Πέμπτη και την Παρασκευή. Δηλαδή από την Τετάρτη επανέρχονται συνθήκες καύσων ανώ των 40 βαθμών Κελσίου. Ναι. Και θα έχουμε πιθανό μια κίτρινη προειδοποίηση? Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμή θα μένουμε σίγουρα κίτρινη προειδοποίηση την Τετάρτη, Πέμπτη, την Παρασκευή. Και σήμερα μας είπατε είναι γύρω στους 39... 38. Ναι, αλλά υπάρχει αυξημένα... Συγγνώμη, σήμερα 35 και αύριο 38. Σήμερα που είναι 35, που έχει πέσει περίπου αρκετά κάτω η θερμοκρασία, παρόλα αυτά υπάρχουν αυξημένα ποσοστά υγρασίας, υπάρχει θερμοκρασία? Ναι, σήμερα αλλά και αύριο θα έχουμε έτσι, κατά τις πρωινές κυρίως ώρες αυξημένα επίπεδα υγρασίας και φαίνεται και με τη χαμηλή νέφωση που σχηματίζεται κατά τις αυγενές ώρες. Όταν λέμε αυξημένα, πόσα καταγράφονται αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή... Έναν περίπου, κύριε Χατζηγεωργίου. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 40% και για να καταλάβετε την υγρασία που είχαμε τα μέγιστα με τον καύσωνα ήταν γύρω στο 12%. Άρα δηλαδή τις προηγούμενες μέρες που είχαμε καύσωνα είχε 12% υγρασία. Φανταστείτε όμως τώρα να έχει και 40% υγρασία. Τι θα είχαμε το Σαββατοκυριακό για τις μέρες? Θα ήταν πολύ επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο. Και τώρα που έχουμε 35 βαθμούς δεν αντιλαμβανόμαστε πλήρως αυτή την πτώση της θερμοκρασίας, γιατί υπάρχουν τα αυξημένα ποσοστά υγρασίας που το κάνουν αφόρητη την κατάσταση έξω και από πνιχτή γη. Ναι, ναι. Παίζει σημαντικό ρόλο η υγρασία. Τα αυξημένα ποσοστά υγρασίας βοηθούν για να μην έχουμε αυξημένο κίνδυνο για πυρκαγιές? Βοηθούν, ναι, αλλά από την άλλη κάνουν το πιο δύσφορο για τον κόσμο. Ναι, ναι. Και η υγρασία δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Άρα οι άσκοπες μετακινήσεις και όλα αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Παρά τους 36 βαθμούς, τα αυξημένα ποσοστά υγρασίας δυσκολεύουν κατά πολύ. Και αύριο επίσης θα έχουμε αυξημένα ποσοστά υγρασίας? Και αύριο περιμένουμε, ενώ την Τετάρτη περιμένουμε ένα αρκετή μείωση της υγρασίας λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηγεωργίου, να είστε καλά. Είπαμε, κυρίες και κύριοι, ένας συνδυασμός ο οποίος δεν είναι και καθόλου καλός, ειδικότερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τα αυξημένα ποσοστά υγρασίας μαζί με 36 και 37 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στο Χαραλαμπο Χαριλάου, εκπρόσωπο του ΕΚΠΗ, γιατί δυστυχώς.